επιδημόσιμη δέηση για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Μακεδονομάχου Αντιγόνου Γκόνου Χολέρη. Ο αγώνας για την ελευθερία της Μακεδονίας είχε αρχίσει βασικά συγχρόνως με την Επανάσταση του 1821. Η μη πραγμάτωση όμως των σκοπών της Επαναστάσεως στη Μακεδονία οφείλεται κυρίως στο μακρόν της αποστάσεως από τον πυρήνα της Επαναστάσεως και το σπουδαιότερο ήτο ότι εις την Μακεδονία εστατονίζονται μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις τουρκικές στα βιλαέτια Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Σκοπίων με την προσοχή στραμμένη προς την Ευρώπη. Στη Μακεδονία και ιδίως στη Δυτική Μακεδονία οργίαζε η προπαγάνδα της Βουλγαρίας με αθρώα αποστολή σωμάτων, κομιταρχίδων και μάλιστα αξιωματικών ανωτέρων βαθμών. Πρόκειται να αναφέρω τους Τσακαλάροφ συνταγματάρχης, Κλιάσεφ συνταγματάρχης, Σαπουντζίεφ συνταγματάρχης και Μήτρε Βλάχο αντισταγματάρχης και άλλους. Όλοι αυτοί είχαν τον τίτλο του Βοηβόδα, δηλαδή του αρχηγού με πρώτο τον αρχιβοηβόδα Τσακαλάροφ. Αναφέρουμε ιστορικά στοιχεία για ένα τέκνο της που η σύντομη διαδρομή και ζωή του άφησε τη σφαγίδα ανεξίτηλη στην ιστορία. Το τέκνο αυτό, ένας νεαρός, ζωηρός και δραστήριος Έλληνας μορφωμένος, διότι είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη στη μεγάλη του γέννηση σχολή, γέννημα θρέμα της Βέβης, Μπάνιτσε λέγεται τότε, ονομασία με λατινική ρίζα. Το παλικάρι αυτό γεννήθηκε στη Βέβη Φλωρίνης το 1886 και ονομάζεται Αντίγονος Αλεξάνδρου Χολέρης, ο περίφημος Γκόνος. Η οικογένειά του ήταν ιστορική και κατοίκητο από την Άουσα. Εγκατεστάθηκε στη Βέβη το 1822 μετά την καταστροφή της Ναούσης και ο πρώτος πρόγονός του ονομάζεται Δημήτριος Ντούτσης. Και ήταν ο προπάπος του. Ο παππούς του δε ονομάζεται Τρίφων Ντούτσης. Ο δε πατέρας του, το ήρωος, ο Μακεδονομάχου, εκαλείται Αλέξανδρος Ντούτσης. Η εθνική παρουσία και προσφορά προς την πατρίδα της οικογένειας αυτής ήταν σημαντικότατη. Οι σκληρές συγκρούσεις των παιδιών της με τους κομιτατζίδες και τους βουλγαρίζοντας του χωριού και ο φόβος που ελέπιναν στο πέρασμά τους και ο πανικός που τους καταλάβαινε τους ανάγκασε να αποκαλέσουν την οικογένεια από Ντούτσι σε χολέρα, δηλαδή επλάκουση χολέρα. Αυτό το προνύμιο τους άρεσε και το καθιέρωσαν επισήμως, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Ο διαβόητος και αιμοσταγής αρχιβοβόδας Τζόλε Γκέργεφ έδωσε εντολή στους κουμιταντζίδες Νίσ Καρογιάννεφ, εκδέβης, Ήλο Κοτόρκιν και Κόλε από το Μόκρινι, Μόκρινι το Βαρικό, οι οποίοι μετά μεγάλου μίσους και πείσματος εφώνευσαν με ομαδικούς πυροβολισμούς στην πλατεία του χωριού τους πατριώτες Τρίφωνα Χολέρη, Ιωάννη Κοτσόπουλο και στη σταριά την ίδια μέρα τον ιερέα Παπαγιάννη Δάκο από τον Ντίνε Πέντζοφ. Ο αγώνας των Ελλήνων Μακεδονομάχων της Βέβης με τις φραγκές και τις δολοφονίες των Ελλήνων αγωνιστών και θερίευε, γιγαντώνεται, ζητά εκδίκηση και δικαίωση. Στο Ιωνικό Μοναστήρι, ο Ιων Δραγούμης σε συνεργασία με τους λοιπούς καπεταναίους και δίνει οδηγίες και εφόδια για την εξόδηση των Βουλγάρων. Η οικογένεια σε χολέρι ρέει άφθονα. Η μακεδονική γη ρουφά το αίμα των παιδιών της, η γη της Βέβης σκεπάζει τα παιδιά της. Δεν υπάρχει μέρα και ώρα που να μην θρυνούν αίμα ελληνικό, αίμα μακεδονομάχων, αλλά και άλλων κατοίκων της Βέβης. Οι συγκρούσεις ήταν συνεχείς και αντεπάλληλες, αλλά το χέρι των τιμωρών μακεδονομάχων επιφέρει χαλασμό στους κουμιταντζίδες και τους αναγκάζει να φύγουν στη Βουλγαρία και στην Αμερική. Και κυρίως όταν μέσα από στην πόλη της Λόγνας εκτελείται από την ελληνική μακεδονική οργάνωση ο διαβόητος αρχιβοδότας Τζόλε Γκέργεφ. Στην εκτέλεση του Τζόλε Βοβόδα λέγεται ότι έβαλε το χεράκι του και ο τέγος Σαπουντζής και λιώτης πρόκειτος της Φλόρινας και πρώτος δήμαρχος της Φλωρίνης, ο οποίος και συνελήφθη από τους Τούρκους, αλλά μη έχοντας άλλα στοιχεία τον απέλησε.
Καθόμαστε το 1907 και 8, ο Γκόμος με το σώμα του δίνει συνεχείς μάχες στους νομούς Καστορίας και Φορίνης και εξοντώνει πολλούς κομιταγίδες, ιδίως στα Κορέζια. Η θύλη του νεαρού Μακεδονομάχου έχει απλωθεί ακόμη και στο ελληνικό Μορίχοβο. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα παράσημα. Έχω ιερά υποχρεώσει να απαλλάξω την πατρίδα και την οικογένειά μου από αυτό το δέλημα. Σας δηλώνω ότι εντός μιας και μόνον ημέρας ο Στάτε Τάσεφ δεν θα υπάρχει. Και πράγματι, κατά μία ημέρα του Μαΐου του 1911, ο αρχικομιταγής Στάτε Τάσεφ πέφτει νεκρός από το στιβαρό χέρι του γκόμου μέσα στην πλατεία του χωριού εδώ που είμαστε τώρα. Η Βέλη είχε απαλλαγεί από την κατάρα αυτή. Η Σόφια εξήμιζε εσκαιώς τον ήρωα γκόμου και την ιστορική εθνική οικογένειά του. Όπως δεν είπαμε και προηγουμένως, τον αποκαλούσαν αυτόν και την οικογένειά του χολέρα. Ο καπετάν Γκόνος και ο καπετάν Σταύρος Κοτσόπουλος συνέχισαν τη δράση τους όλο το 1912, οπότε και ελευθερώθη η Μακεδονία μας από τον τουρκικό ζυγό. Ο ίδιος ο Γκόνος για την οποία πολέμησε και εμόκτησε. Με την εξέλιξη των γεγονότων φτάνουμε στην έκρηξη του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου το 1913. Οι Βούλγαροι έχουν ετοιμάσει ένα ισχυρό σώμα κομιταγίδων από το νόμιμο από 80 έφηβους άνδρες περίπου, με στελέχη επίλεκτους βοηβόδες με επικεφαλής τον αρχιβοηβόδα Τσακαλάροφ, έναν ενεργείας συνταγματάρχη και με υπασπιστή κάποιον Ποπόφ από τη Χαλάρα. Το σώμα αυτό είχε σκοπό να μεταβεί στην περιοχή των Χορεστίων και στις Πρέσπες, στη Φλόρινα και την Καστοριά και να δημιουργήσει αντιπερισπασμό και να αναγκάσει τον τακτικό ελληνικό στρατό να αποσπάσει δυνάμεις από το ελληνοβουλγαρικό μέτωπο, να ούτων εξασθενεί στο μέτωπο, στο Σκράκελ και Λαχανά. Οι ελληνικές αρχές έλαβαν γνώση των γεγονότων και προέδρισαν στην οργάνωση των ιερών λόγων. Οι ιερολόγοι αυτοί συνικροτήθησαν από τους κατοίκους των χωρών Δέλους και Φλαμπού. Μάχεται ως λέον και περιφέρεται από θέση στη θέση η πολυάρτημος όμως συμμορία διασκόρπισε τους οπλίτες και τους ιερολογίτες και εφόρεσε δίπλα τους στον κόμμα έναν στρατιώτη Μιχαλόπουλο, ο οποίος παρέμεινε δίπλα στον καπετάνιο. Έτσι ο καπετάνιος έμεινε μόνος. Συγχωρήστε μου την λεπτομέρεια των ηρωικών στιγμών του Λονταριού. Ο χώρος της πλημπλοκής μετεβλήθηκε εις γέφυρα της Αλαμάνας, στα στενά των Θερμοπυλών και ο ημίθεος πλέον Γκόνος, απαράδειγμα σε ηρωισμό του Λεωνίδα, της Πάρτης, του Αθανασίου Διάκου, έχει εξαγγελθεί. Έχει γίνει ιδέα, σύμβολο ιερών της γλυκιάς πατρίδος. Υπακούοντας της κοινού ρήμας υπηθόμενη, βροντοφόραξε μολόν λαδέ για να φτάσει στην αποθέωση και την Αθανασία. Επιτίθεται ακάθετος, πυροβολή με τον περίστροφό του, φωνάζει τον υπασπιστή του Τσακαλάδο, κάποιο βοηβόδα Ρίστο Ποπόφ από τη Χαλάρα. Πυροβολή και πληγώνει στην κοιλιακή χώρα τον ίδιο τον Τσακαλάδο, σοβαρά. Τσακαλάδο πριν πέσει από το άλογο του, τον πυροβολή και η βολή τον χτυπά στο κεφάλι, αλλά όχι σοβαρά. Ήδη έχει φορνεύσει και τραυματίσει 16 περίπου κομιταγίδες. Κατά την κρίσιμη εκείνη ώρα, ένας κομιταγής, ονομαζόμενος Ήλο, δεν γνωρίζουμε το όνομά του το άλλο, από την κάτω η Βρούσα, την επλησίασε από πίσω και την πυροβολεί 4 φορές στην ομοπλάτη και την θωρακική χώρα. Μία λεβολής επεξέλισε διαβρές τραύμα σοβαρό. Το λιοντάρι κατέπεσε, χωρίς να χάσει τις αισθήσεις του. Πυροβολεί δεξιά και αριστερά και δεν τους επιτρέπει να τον πλησιάζουν για να του δώσουν τη χαριστική βολή. Οι κομιταζίδες υποχωρούν παίρνοντας το μαζί του τον Τσακαλάδο. Τη δραματική σκηνή της μάχης παρακολούθησε ένας απλός οπλίτης ο οποίος δίλεσε και κρύβησε ένα μεγάλο θάνατο. Ελέγεται δε Απόστολος Τσομάς. Ο λόγος οπλίτης αφηγείται τα πάντα στον διοικητή του αθανατολογαδό Κωνσταντίνο Βάρφη, εκ του οποίου σήμερα γνωρίζουμε το επικό αγώνα του ήρωα Γκόμου Χολέρη. Τα οστά του ήρωος μετεφέρθησαν τιμή σένεκεν στο οστεοφυλάκιο των καπεταναίων των Αθηνών δίπλα στον άγνωστο στρατιώτη. Ονόμασαν δε οι στρατιωτικές δυνάμεις και ένα φυλάκιο μεθοριακό εις φυλάκιον Γκόμου Χολέρη και βάλαν και τη φωτογραφία του. Οργάνωση Μακεδονομάχων νομού Φλωρίνης με όση σεμνότητα αλλά και εθνική υπερηφάνεια διαθέτει, καταθέτει το στεφάνι αυτό μπρος το βλέμμα σου που νοερά μας βλέπει εις ένδειξη αιώνιας τιμής και ευγνωμοσύνης. Δηλώνουμε δε ότι σήμερα ως Εθνική Οργάνωση
Αγωνιζόμαστε με ειρηνικά, τονίζω μέσα, για την απόκρουση της ασταμάτητης, δυστυχώς, προπαγάνδας των Ανθελίνων. Αιωνία σου η μνήμη. Και σαν πρώτα αντρωμένη χαίρο.